Άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βύθιση του πλοίου Ταναής τον Ιούνιο του 1944, όπου έχασαν τη ζωή τους όλοι οι Εβραίοι της Κρήτης, είναι η ιστορία του Ιωσήφ Βεντούρα. Γεννημένος το 1938, είναι ο τελευταίος εν ζωή κρητικός Εβραίος, ο οποίος χθες εκπροσώπησε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος στην εκδήλωση μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Επειδή συμβαίνει να είμαι και ο τελευταίος επιζών Εβραίος γεννημένος στην Κρήτη, φυσικά δημιουργεί πολύλογα και ποικίλα αισθήματα, όπως φερυπίν, αίσθημα ευθύνης, αίσθημα ακόμα και ενοχής, αν σκεφτεί κανείς ότι εγώ επιβίωσα ενώ τόσοι άλλοι πέθαναν. Ο Ιωσήφ Βεντούρας ήταν μόλις 4 ετών όταν η οικογένειά του χωρίστηκε για να γλιτώσει από τους Γερμανούς. Ο ίδιος σώθηκε χάρη στην οικονόμο του παππού του, Αθηνά Βαρβατάκη, η οποία τον παρουσίασε ως το νόθο παιδί της. Με μνήμες ξεθοριασμένες, σήμερα μιλά για τις στιγμές που τον σημάδεψαν. Από την παιδική μου ηλικία στην Κρήτη έχω απλώς ένα-δύο στιγμιότυπα στη μνήμη μου. Ένα-δύο στιγμιότυπα, την στιγμή της αναχώρησής μας, όπως και τη στιγμή που μερικές στιγμές από τον πλούν μας μέσα σε αυτό το καΐκι, από την Κρήτη στον Πειραιά, από την Αθηνά Βαρβατάκη φυσικά. Η Αθηνά Βαρβατάκη υπήρξε για μένα μια δεύτερη μητέρα. Φέτος για πρώτη φορά η μέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος, που έχει θεσπιστεί από το 2004, τιμήθηκε και στην Κρήτη. Και είναι μια μέρα η οποία γιορτάζεται εδώ και χρόνια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με εβραϊκές κοινότητες. Τα Χανιά είχαν εβραϊκή κοινότητα και επιτέλους και αυτά μνημονεύουν αυτή τη μέρα χάρη στην πρωτοβουλία αυτή της περιφέρειας. Για αρκετούς αιώνες συμμετείχε μέσα στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου μας, με την ήθη τους, με τα έθιμά τους, με την συναγωγή τους. Μια κοινότητα που εξεριζώθηκε φάναυσα στη διάρκεια της κατοχής και το τέλος της οποίας το γνωρίζουμε όλοι, σε επίβαση σε ένα πλοίο στο Ηράκλειο, το πλοίο βυθίσει ανοιχτά της Κρήτης και τους πήρε άφθαντρους όλους στον τάφο. Στην τιμητική εκδήλωση για την ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων για την κοιμωμένη Εβραιοπούλα, ο τάφος της οποίας είχε διασωθεί στην αυλή του σχολείου, όπου υπήρχε το εβραϊκό νεκροταφείο.